του ένα τραγούδι ακόμα για δεύτερη συνεχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Έχω την εντύπωση ότι κάθε επεισόδιο είναι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πέρσι όλη η ομάδα για το ένα τραγούδι ακόμα, έχοντας στο μυαλό μου ότι θες να φωνάξω τους φίλους μου, να φωνάξω τους συνεργάτες μου, που δεν είναι και λίγοι, είναι πολλοί τραγουδιστές, δόξα τω Θεώ. Αυτή η ερμηνεία των τριών σας είναι η πιο σπαραχτική που έχω ακούσει εγώ ποτέ. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε αφιερώματα. Μετά στην πορεία άρχισαν να χτυπάνε τηλέφωνα, να παίρνουν φίλοι, θέλουμε και εμείς να έρθουμε. Θέλουμε και εμείς που δεν έχουμε τραγουδίσει τραγουδίες να έρθουμε να πούμε. Και φτάσαμε να κάνουμε εκπομπές όπως είναι αυτές οι πρώτες που ξεκινάμε τώρα, που είναι, μπορεί να μην έχουν καθόλου δικό μου ρεπερτόριο μέσα, αλλά έχουν, θα σου πω την αλήθεια, την δική μου αγάπη. Μεγάλη μου αγάπη. Για παράδειγμα, οι πρώτες μας δύο εκπομπές είναι αφιερωμένες στην Μικρασία, στη Σμύρνη. Και όχι μόνο. Σμύρνη δεν είναι μόνο στη Σμύρνη. Η Σμύρνη κουβαλάει και την Κύπρο, η Κύπρος κουβαλάει και τους Αρμένιους. Δεν εννοώ ότι έχουμε, μην ακουστώ περίεργα, κοινό εχθρό, αλλά έχουμε κοινές πληγές. Λίγο φάνω φέτος, τι αναμένουμε, υπάρχουν εκπλήξεις αυτή την τηλεοπτική σεζόν στο ένα τραγούδι ακόμα? Προσπαθώ να κάνουμε μαζί με τους τραγουδιστές που έρχονται πράγματα που δεν θα τα κάνουν αλλού. Επειδή έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και στους μουσικούς, δοκιμάζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα λέγανε πουθενά αλλού. Επίσης, είναι και ένα βήμα το ένα τραγούδι ακόμα για τους, νέους που στέλνουν είτε στο δικό μου το Instagram ή το και TikTok. Αναγκάστηκα, λέω, γιατί η κόρη μου η μικρή ασχολείται με το TikTok, ούτε τα πιο μεγάλα καν. Αλλά τι θα κάνω, αφού στέλνουν τα βίντεο τους ο κόσμος, εγώ θέλω να τους δω. Θέλω να τους βλέπω όλους. Μιλάω για εκατοντάδες παιδιά τα οποία τραγουδάνε. Σαφέστατα δεν είναι όλα καλά, αλλά προσπαθώ να βρω ποιος έχει τη φλέβα και να έρθει εδώ να του δώσουμε ένα βήμα. Ένα τραγούδι ακόμα. Πρεμιέρα με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτή η ερμηνεία των τριών σας είναι η πιο σπαραχτική που έχω ακούσει εγώ ποτέ. Μαζί του ο Μπάμπης Τσέρτος. Τα παιδιά της γης, η Μαριό σου, με πειράσουν. Ο Μάνος Πυροβολάκης και δύο νέα ταλέντα. Ένα τραγούδι ακόμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Καλώς ορίσατε και φέτος στο Ένα τραγούδι ακόμα. Πρεμιέρα, Σάββατο 1η Οκτωβρίου, στις 9.